δεν είναι απλά ένας καυγάς που μπορεί να έγινε στο κέντρο εκεί που είδε διασκέδασης. Προφανώς υπάρχουν άλλα αίτια και έχουν να κάνουν με τον έλεγχο της νύχτας. Έχουμε ήδη 6 λήψεις που επικεντρώνει τώρα έτσι, η προσπάθεια της αστυνομίας. Όπως πιστεύετε, συνεχίζονται εξετάσεις αφού έχουν συλληφθεί όλα τα πρόσωπα, έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 6 πρόσωπα. Υπάρχει μια κατεύθυνση όσον αφορά τα αίτια που οφείλονται στην διάπραξη των αδικημάτων αυτών, τα οποία και θα διερευνήσουν και την Μητρόπολη. Σήμερα θα οδηγηθούν ακόμα και πρόσωπα ενώπιον του Αρχαιακού Δικαστηρίου για προφυλάκηση. Οι εξετάσεις συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και ίσως από αυτήν την υπόθεση ίσως καταλήξουμε και για κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στη νύχτα, ειδικά στη Λευκοσία. Είναι αντίπαλες ομάδες προσπάθειες ελέγχου της νύχτας αυτές? Διότι καταλαβαίνω η μία πλευρά που ήταν η Ελληνοκύπρη να είναι μέσα στη νύχτα. Οι δύο Σύριοι που είναι τα θύματα της ιστορίας και αυτοί είναι μέσα στη νύχτα. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, καταρχήν, πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί, είναι γνωστά στην αστυνομία. Όσον αφορά τα άλλα πρόσωπα, τα θύματα δεν μας έχουν απασχολήσει. Όπως έχω αναφέρει, μέσα στα πλαίσια των εξετάσεων που γίνονται, στο αντικείμενο της έρευνας συμπεριλαμβάνεται και οι λόγοι και τα κίνητρα που έχουν οδηγήσει σε αυτά τα σοβαρά δικήματα. Τώρα, φαντάζομαι βασικό θέμα είναι η ανέβρεση του όπλου. Το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί το όπλο, αλλά ούτε κάλικες εκεί, αυτό σας προβληματίζει, αυτό σημαίνει κάτι? Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη σοβαρή υπόθεση που υπάρχει και πιστόλι στη μέση. Έχουμε δει και άλλες υποθέσεις. Συνήθως, οι δράστες προσπαθούν να εξαφανίσουν κάποια τεκμήρια, όπως αυτή την περίπτωση ίσως το πιστόλι. Η δουλειά των ανακριτών είναι να τεκμηριώσουν την υπόθεση και να διεξάγουν ανακρίσεις και έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό τόσο του πιστολιού αλλά και άλλων τεκμηρίων τα οποία αναζητούνται. Επίσης υπάρχει και μεγάλος αριθμός κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, τα οποία επίσης θα αξιολογηθούν και ίσως να προκύψουν και άλλες ενέργειες. Ναι. Και να υποβοηθήσουν τα ερώτημα στην ομάδα. Τώρα, κύριε Χρήστο, με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, δικαιολογούνται και άλλες συλλήψεις? Μπορεί να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας ή αύριο? Κοιτάξτε, στο παρόν στάδιο αναζητούνται κάποια πρόσωπα τα οποία φαίνεται να ήταν στο σημείο, τα οποία δεν είναι γνωστά, όπως αναφέρθηκε στη διαδικασία προφυλάκησης των υπόπτων. Αλλά στη διερεύνηση κάθε υπόθεσης πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο από τις εκτάσεις που γίνονται να προκύψουν μαρτυρία και άλλα πρόσωπα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε ένα